το ζευγάρι. Ναι. Έχω κάνει 4 καταγγελίες να γίνει άρση της κηδεμονίας και να παραμείνει το παιδί στο γιαγιά και στον παππού. Φωνή βόντος εντίερημο. Ναι. Από ποιον εξαρτάται? Ο εισαγγελέας δεν είναι. Από τον εισαγγελέα ενδοοικογενειακής βίας. Εσείς, να σας πω, είχατε κάνει τις καταγγελίες διότι είχατε συγκεκριμένα περιστατικά βίας κατά του παιδιού ή από τη γενική εικόνα του ζευγαριού? Όχι. Κοιτάξτε, ο πατέρας ένα ποσοστό 10% στον πλανήτη πάσχει, ίσως και παραπάνω, από διπολική διαταραχή. Εγώ λοιπόν τον είχα με εφεξόρ και λίθιο. Πάσχει από διπολική διαταραχή. Μάλιστα. Εκτός από τα ναρκωτικά, έτσι. Και από ό,τι γνωρίζω δεν έπαιρνε και τα χάπια του. Και αν έπαιρνε τα χάπια του και έκανε μια σωστή επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπεία, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν. Φυσικά. Που είναι δίπλα μας, που κάνουν πόσο παρένα. Εσείς τους βλέπατε 3 χρόνια, πότε σταματήσατε να τους βλέπετε? Περίπου τώρα μπορώ να σας πω κανένα τρίμηνο έχουν να έρθουνε. Ναι. Και η μάνα μας ενδιαφέρει. Πώς αντιδρούσε η μάνα σε όλο αυτό το σκηνικό? Ναι, να σας πω. Η μητέρα, ναι μεν, ο πατέρας παντελώς αδιάφορος για το παιδί, έτσι. Ναι. Η μητέρα, ναι μεν, το ήθελε το παιδάκι, αλλά πώς το ήθελε? Να το μεγαλώνουν άλλοι, εκ του ασφαλούς. Ναι. Και όποτε είναι επιλογή της να το βλέπει. Εγώ απορώ πώς αυτό το παιδί επέτρεψε η μητέρα να έρθει στην Ελλάδα. Εσείς τους είχατε πει να μην έρθουν, να μην το φέρουν στην Ελλάδα. Μα σας λέω, είχα κάνει 4 ενστάσεις. Δηλαδή κακοποιούσαν το παιδί, κακοποιούσε ο πατέρας το παιδί. Ο πατέρας. Επανειλημμένα. Μάλιστα. Το έδερνε δηλαδή. Μάλιστα. Κάτι. Και άκουσα κι εγώ. Παρακολουθώ τηλεόραση όταν έχω χρόνο και σας ιδιαίτερα σας εκτιμώ. Άκουσα λοιπόν ότι υπήρχαν οι γείτονες. Ξέρετε κάτι, διανύουμε από τις εποχές δυστυχώς, αλλά με τα παιδιά δεν πρέπει να είμαστε λίγο ευαισθητοποιημένοι? Μα τι να τους κάνεις τους γείτονες? Εδώ μας λέτε ότι εσείς είχατε ειδοποιήσει τις αρχές ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν σας άκουσε κανείς. Ναι, ήθελα να σας πω ότι η αρμοδιότητα της αστυνομίας σταματάει σε ένα σημείο. Δηλαδή θα πάει εκεί, δεν έχει δικαίωμα να μπει μέσα. Ασφαλώς. Καταλάβατε. Λοιπόν, αν το παιδάκι ή το κακοποιημένο ή το νηστικό, χωρίς φροντίδα, χωρίς ένα πρόγραμμα τέλος πάντων στη ζωή του, αυτό δεν το γνωρίζουνε. Πάντως είναι η αποκάλυψη που μας κάνετε σήμερα, η αποκάλυψη που μας κάνετε σήμερα, και ασφαλώς προσέχετε και τα λόγια σας, διότι υπάρχει και το ιατρικό απόρριτο και όλα, και σας βλέπω πόσο διστακτικοί είσαστε, αλλά εδώ μας κάνετε μια αποκάλυψη συγκλονιστική, ότι είχαν ειδοποιηθεί οι αρχές εγκαίρως και δεν έλαβαν κανένα μέτρο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που καταγγέλλεται, κυρία Καλογεροπούλου. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Κύριε Καμπουράκη, έχω δεθεί συναισθηματικά με μια κυρία που μένει στη Νέα Μάκρη και πραγματικά πιστέψτε με, δακρύζω. Ειλικρινά σας μιλάω, γιατί η δουλειά μας, είμαι και λίγο ευαίσθητη, παρόλα τα αυτά είμαι και γιατρός. Ναι. Η δουλειά μας λοιπόν δεν μπορεί να μας αφήσει ανεπηρέαστος και από τη στιγμή που είμαστε και γονείς. Ασφαλώς. Ναι, αλλά όταν όμως ελείψει υπάρχει παντελής έλλειψη δομών. Ακριβώς. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ακριβώς. Πάει λοιπόν η κυρία αυτή που είναι ψυχίατρος σε κρατική θέση, όχι ιδιώτης, και λέει ότι εδώ ένα παιδί κινδυνεύει. Ναι, θα είναι πρέπει ο πατέρας, ο πατέρας είναι, έχει διπολική διαταραχή, η μάνα είναι... Κύριε Κολομέα, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Κάτσε ένα λεπτό, κύριε. Ναι, να σας πω όμως ένα θέμα το οποίο. Και δεν υπάρχει κανένας. Ναι, ακούστε όμως τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει κανένας να προστατεύσει αυτό το παιδί. Ωραία, ακούστε λοιπόν. Εμάς η δουλειά είναι να αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα. Ναι, ακούστε, κύριε Κολομέα. Κυρία Καλογεροπούλου.
Παρακαλώ. Μας ακούτε? Βεβαίως. Τώρα σε αυτές τις συνεδρίες που κάνετε, παρότι έχουν το ιατρικό απόρριτο, αλλά πάση περιπτώσει εδώ χάθηκε μία ζωή. Μα μία η ώρα, κύριε Καμπουράκη, θα είμαι στη. Ο οικονομέας είμαι. Κύριε οικονομέα μου, ναι, δεν έχω εικόνα. Ναι, μισό λεπτό. Τι σας. Μιλάγατε. Η μάνα σας έλεγε ότι ο πατέρας χτύπαγε το παιδί. Φυσικά. Και εκείνη πώς αντιδρούσε, πώς του το άφησε το παιδί και έφυγε. Αυτό είναι μία απορία. Όπως σας προείπα, είχα 3 μήνες να τους δω. Το τρίμηνο αυτό που δεν την έβλεπα, γιατί εάν μου έλεγε εμένα ότι σκέφτεται να φέρει το παιδί, θα είχα πιστέψει με κινήσει γη και ουρανό να μην έρθει το παιδί εδώ. Μα γιατί το φέρανε. Δεν ξέρω αν θα ήταν το χαμόγελο του παιδιού. Δεν ξέρω αν θα ήσασταν εσείς. Ναι, κάποιος δεν ξέρω αν θα ήταν ο εισαγγελέας. Συγγνώμη, σε εσάς πώς ήρθε αυτό το ζευγάρι, από Κανά. Το Κανά κάνει προγράμματα. Ναι, και ήρθε μετά από εισαγγελέα, μόνοι τους ήρθανε, πώς ήρθανε σε εσάς. Όχι, ακούστε με. Το Κανά κάνει, είχαν έρθει εδώ να τους γράψω φάρμακα. Το Κανά λοιπόν κάνει προγράμματα, τα οποία έχουν να κάνουν ιδιαίτερα με τους γονείς, να βοηθήσουν τους γονείς. Εδώ υπάρχουν γονείς που δεν έχουν πρόβλημα, και όταν χωρίζουν, ξέρετε πολύ καλά από την μεγάλη πείρα σας, ότι τα παιδιά μπαίνουν στη μέση και ο πατέρας και η μητέρα πυροδοτούν καταστάσεις τα οποία κάνουν πολύ κακό στην ψυχοσύνθεσή τους. Ναι. Σύμφωνα. Απλώς διαπιστώνουμε ότι ερχόντουσαν 3 χρόνια σε εσάς. Εσείς δεν μπορέσατε να κάνετε και πολλά πράγματα όπως σας παιδί. Δεν μπόρεσε. Έκανε. Προσπαθήσατε. Δεν υπάρχει παρεμηνία, σας παρακαλώ. Τι? Εγώ πήγα 4 φορές προσωπικά στον εισαγγελέα, τον κύριο Σκανδαλάκη, ο οποίος με άκουσε, αλλά δεν έκανε τίποτα. Επιτρέπετε σε αυτό, αυτό θέλω να πω. Είναι πολύ κακό. Μπορούσε να κάνει κάτι. Ακούστε, η Ελλάδα έχει ψηφίσει από το 2006 το νόμο 3.500, ο οποίος είναι ο καλύτερος νόμος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενδοοικογενειακή βία. Το ξέρω πολύ καλά γιατί ήμουν μέλος της Επιτροπής. Παρακάτω.